Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ουρολογία είναι μια ειδικότητα που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του ουροποιητικού των ανδρών και των γυναικών, καθώς και του γεννητικού συστήματος των ανδρών. Τα δύο αυτά συστήματα, ουροποιητικό και γεννητικό, έχουν κοινά ανατομικά και λειτουργικά στοιχεία, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μια ευρεία γκάμα συμπτωμάτων που καθιστούν την λεπτομερή έρευνά τους βασική προϋπόθεση για την σωστή διάγνωση και τη μετέπειτα σωστή θεραπευτική προσέγγιση. Η ουρολογία είναι μία από τις ιατρικές ειδικότητες που σημείωσε σημαντικές πρόοδους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζει να εξελίσσεται προσθέτοντας διαρκώς νέο υλικό στη διάγνωση και κυρίως στη θεραπεία. Τη δεκαετία του 90 καθιερώθηκε η λαπαροσκοπική χειρουργική στην ουρολογία. Η ρομποτική χειρουργική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν το 98% περίπου των λύθων του ουροποιητικού να αφαιρούνται χωρίς να υποβάλλεται ο ασθενής σε ανοιχτό χειρουργείο. Και η εξέλιξη δεν σταματά εδώ. Περισσότερα όμως θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Αθανάσιος Μπέκος, χειρουργός ουρολόγος, ειδικός λαπαροσκοπικής, ρομποτικής, χειρουργικής και ουρολογικής ογκολογίας, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Μπέκο, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Τους στεγμούς χαιρετισμούς μου. Από τη Θεσσαλονίκη καταφτάσατε εδώ προκειμένου να μας δώσετε τα φώτα σας σχετικά με τις νέες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην ουρολογία. Και αυτό που θα ήθελα να δούμε καταρχήν είναι γιατί να υπάρχουν όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες. Υπήρχε κενό, δεν ήταν ικανοποιητικές οι τεχνικές και τα συστήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Όσον αφορά το αποτέλεσμα, όχι. Αλλά αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι άνθρωποι και αλλάζει και η κοινωνία στην οποία ζούμε. Γενικά η τάση είναι να προσπαθούμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, μειώνοντας όσο το δυνατόν την ταλαιπωρία του αγώστου, και με τέτοιο τρόπο πάντα ώστε να μπορεί να γυρίσει τη δουλειά του όσο το δυνατόν γρηγότερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο Πάσχων, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητάει η κοινωνία, γιατί με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε το κόστος της αγώστιας και επίσης είναι απολύτως απαραίτητο στην Ελλάδα του σήμερα, επειδή έχει αλλάξει και ο τρόπος κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων από το Υπουργείο. Mm-hmm. Πλέον οι πράξεις πληρώνονται όχι με βάση τις ημέρες νοσηλείας, αλλά σαν πράξεις. Μάλιστα. Κατά συνέπεια θα πρέπει, για να έχουμε τη μέγιστη, τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για τον άρρωστο, θα πρέπει να τελειώνει αυτό που έχει προγραμματιστεί να γίνει, να τελειώνει το ταχύτερο δυνατό, χωρίς να καταλείπει νοσηρότητα. Mm-hmm. Και φυσικά και λιγότερες πιθανές επιπλοκές, πιο γρήγορη αποκατάσταση. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κόστους δεν είναι μόνο το κόστος της ιατρικής πράξης αυτής καθ' αυτής. Mm-hmm. Αν κάποιος χρειαστεί επανεισαγωγή για κάποια επιπλοκή του, το κόστος πολλαπλασιάζεται. Και είναι το κόστος το ψυχικό, το κόστος επόνου, αλλά είναι και το κόστος το χρηματικό. Το χρηματικό. Κατά συνέπεια, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε σε κάθε περίπτωση μεθόδους οι οποίες έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε, mm-hmm. χωρίς όμως να επιβαρύνει το άρρωστος, με επιπλοκές, με επιπλέον νοσιότητα, με πόνο. Μάλιστα. Φτάνουμε δηλαδή σε αυτού του είδους τις επεμβάσεις μιας μέρας που λέμε, τις ελάχιστα επεμβατικές. Ναι, είναι ελάχιστα επεμβατικές. Οι περισσότερες από αυτές είναι, πολλές από αυτές είναι επεμβάσεις μιας ημέρας, δηλαδή προσπαθούμε ο άρρωστος να πηγαίνει την ίδια μέρα σπίτι του. Mm-hmm. Και ακόμα και για τις μεγάλες επεμβάσεις, για μεγάλες ογκολογικές επεμβάσεις, όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του νεφρού, μπορεί να μην είναι με νοσηλεία ημερήσια, αλλά ουσιαστικά οι ασθενείς μένουν στο νοσοκομείο μόνο ένα βράδυ. Μάλιστα. Την άλλη μέρα το μεσημέρι, mm-hmm. μπορούν να πάνε στο σπίτι τους. Ενώ θα έπρεπε να μείνουν ίσως μια εβδομάδα και ίσως και παραπάνω, ανάλογα ναι, με την εξέλιξη. Ανάλογα με την. Με την αρρώστια mm-hmm. και με την είδος της επέμβασης που θα έπρεπε να κάνει κάποιος, η νοσηλεία για πολλές από αυτές τις επεμβάσεις κυμαίνεται από 5 έως 12 ημέρες. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για νέες τεχνολογίες, μιλάμε για
νέα υλικά, νέα μηχανήματα ή νέες τεχνικές ή και όλα αυτά μαζί. Και όλα αυτά μαζί είναι. Υπάρχουν νέα μηχανήματα, τα οποία η χρήση τους ουσιαστικά μας βοηθάει στο να αναπτύξουμε καινούργιες τεχνικές για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Mm-hmm. Ποιες είναι αυτές οι νέες τεχνολογίες που έχουν έτσι επισέλθει στην ειδικότητα? Είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι μεγάλα μηχανήματα, όπως είναι το μηχάνημα αυτό το οποίο ο κόσμος χαρακτηρίζει ως ρομπότ, αλλά και μικρά εργαλεία, όπως είναι τα καινούργια ενδοσκόπια, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρά σε μέγεθος και μπορούμε μέσα από πολύ λεπτά εργαλεία να κάνουμε πλέον χειρουργικές πράξεις, χειρουργικούς χειρισμούς. Και ξεκινάμε, όπως σας είπα, από το Da Vinci, από το ρομποτικό σύστημα, τα καινούργια ενδοσκόπια που χρησιμοποιούμε, καινούργια ουτεροσκόπια, τα οποία μπορούμε, μπαίνοντας από την ουρήθρα, να κάνουμε επεμβάσεις πλέον στο νεφρό, καινούργια νεφροσκόπια, τα οποία μειώνουν πάρα πολύ την επεμβατικότητα της επέμβασης, και την οσιότητα, γιατί πλέον δεν χρειάζεται ο άρρωστος μετά από μια διαδερμική επέμβαση να έχει νεφροστομίες και μπορεί να πάει πολύ πιο γρήγορα σπίτι του. Και επίσης έχουν αλλάξει και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε για να κόψουμε, για παράδειγμα, ένα ιστό, όπως πολύ συχνά κάνουμε στην υπερπλασία του προστάτη, με καινούργιες μορφές ενέργειας, όπως είναι η διπολική διαθερμία, το λεγόμενο τούρις, όπως είναι, έχουμε αρχίσει να χρησιμοποιούμε φωτεινή ενέργεια, όπως είναι τα λέιζερ, για να εξαχνώσουμε, να κόψουμε ιστό, κυρίως τον προστάτη όσον αφορά τη δικιά μας την ειδικότητα. Γενικά, αυτές είναι οι τρεις μεγάλες κατηγορίες στις οποίες υπάρχει συνεχής πρόοδος και στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε πλέον, πάντοτε προσδοκώντας το όφελος του αγώστου. Μάλιστα. Και να γίνουμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένοι και να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά ένα-ένα για να καταλάβουν και οι ασθενείς, και οι ασθενείς που μας παρακολουθούν, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται να ακούσουν. Για ποιες παθήσεις, για παράδειγμα, ενδείκνεται η ρομποτική χειρουργική, η επέμβαση που γίνεται με το ρομπότ, όπως είπαμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αρρώστων οι οποίοι χειρουργούνται σήμερα με το ρομπότ είναι αρρώστοι οι οποίοι έχουν καρκίνο του προστάτη. Και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική είναι για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπλοκές της επέμβασης. Ένας άρρωστος, ο οποίος θα διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και είναι υποψήφιος για κάποια από τις θεραπευτικές επιλογές με στόχο την ίαση, έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της θεραπείας, τα οποία συνήθως είναι η ακράτεια ούρων, δηλαδή κάποιος του φεύγουν ούρα και χρειάζεται να φοράει προφύλαξη, να φοράει πάμπερς δηλαδή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη γονιμότητα. Συνήθως μετά από τις θεραπείες αυτές, είτε είναι χειρουργική θεραπεία είτε είναι ακτινοβολία, δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος παιδιά χωρίς εξωσωματική γονιμοποίηση. Χαλάει το σπέρμα δηλαδή, δημιουργεί βλάβες στο σπέρμα ή συνήθως υπάρχει... Συνήθως υπάρχει απόφαρξη στους εκφορητικούς πόρους και κατά τον οργασμό δεν βγαίνει καθόλου σπέρμα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει ο άρρωστος είτε από πριν να δώσει σπέρμα σε τράπεζα σπέρματος ή να πάρουμε σπέρμα με βιοψία από τους όχες. Μάλιστα. Πιο εύκολο στις περιπτώσεις στις οποίες έχει κάνει ριζική προστατεκτομή. Πιο δύσκολο στην ακτινοβολία, επειδή συνήθως ακτινοβολούνται λίγο και οι όχες, αλλά πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, απλά εκτρέπεται λίγο από τη φυσιολογική οδό. Το τρίτο είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Ουσιαστικά, όλες τις θεραπευτικές επιλογές που έχουν σαν στόχο την ίαση μπορούν να καταστρέψουν τα νεύρα τα οποία νευρώνουν τα αγγεία του πέους. Γενικά, να γενικεύσω λίγο, κατά τη διάρκεια του σεξ συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα. Δηλαδή είναι η διάθεση για επαφή, είναι η στήση, η λειτουργία εκείνη στην οποία το πέος γεμίζει με αίμα, φουσκώνει και κάνει άκαμπτη στήση. Είναι ο ίδιος μηχανισμός με τον οποίο φουσκώνει ένα λάστιχο που έχει σαμπρέλα.
του αυτοκινήτου, είναι ο οργασμός, αυτό που αισθανόμαστε όταν τελειώνουμε, και είναι και η εξπερμάτιση. Μετά το χειρουργείο, εκείνα τα οποία παραβλάπτονται, μπορούν να παραβλαφτούν, είναι η εξπερμάτιση, η οποία είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη, και το δεύτερο πρόβλημα είναι η στήση. Τα άλλα δύο μπορούν να υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να έχει κάποιο στήση για να έχει οργασμό, και φυσικά δεν χρειάζεται να έχει εξπερμάτιση για να έχει επιθυμία. Μπορεί κάποιος να έχει επιθυμία χωρίς να έχει κανένα από τα άλλα. Mm-hmm. Μπορεί να έχει στήσεις, όπως συμβαίνει στους άντρες κάθε βράδυ όταν κοιμούνται, χωρίς να υπάρχει κανένα από τα υπόλοιπα τρία. Okay. Μετά το χειρουργείο, εκείνα από τα οποία δεν παραβλάπτονται σίγουρα είναι ο οργασμός και η επιθυμία. Εκείνο το οποίο παραβλάπτεται σίγουρα είναι η εξπερμάτιση. Και ανάλογα με την επιλογή, με την τεχνική την οποία θα χρησιμοποιηθεί και ανάλογα με το τι έχει συμφωνήσει ο γιατρός με τον άρρωστο πριν το χειρουργείο, μπορεί να έχουμε πρόβλημα με τη στήση, μπορεί και όχι. Αυτό εξαρτάται από το αν θα διατηρήσουμε τα λεγόμενα αγκιονευρώδη δεμάτια. Mm-hmm. Θα μου πείτε και ποιο λόγο άλλες φορές κάνουμε έτσι και άλλες φορές κάνουμε αλλιώς. Σωστά. Επειδή συνήθως οι μεταστάσεις του καρκίνου του προστάτη ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με τον οποίο μπαίνουν μέσα στον προστάτη τα αγκιονευρώδη δεμάτια, mm-hmm. σε αρρώστους στους οποίους υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετά το χειρουργείο να αφήσουμε όγκο πίσω, να παραβλάψουμε δηλαδή το ογκολογικό αποτέλεσμα της επέμβασης, που είναι και το πρώτο, τότε συνήθως συμβουλεύουμε στον άρρωστο να αποδειχτεί τη λύση να αφαιρέσουμε μαζί με τον προστάτη και τα αγκιονευρώδη δεμάτια. Όταν είναι ασφαλές να τα κρατήσουμε όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, τότε η καλύτερη επιλογή είναι να τα διατηρήσουμε. Mm-hmm. Γιατί δεν βοηθάει μόνο στη στήση να διατηρήσουμε αυτά τα θεμάτια, αλλά επίσης και στην γρηγορότερη εγκράτεια, στο πόσο γρήγορα ο άρρωστος θα μπορέσει να μην χρειάζεται καμία προστασία. Και για ποιες ηλικίες μιλάμε, κύριε Μπέκο? Αφορά και ίδιους άντρες από την ηλικία των 50 μέχρι mm-hmm. το πέρας της ζωής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε κακιόν το προστάτη και σε νεότερες ηλικίες, δηλαδή και σε άντρες κάτω των 50. Και γύρω στο 50 είναι άνδρες ενεργοί, δεν είναι άνδρες οι οποίοι πολύ προχωρημένης ηλικίας. Όλοι μας είμαστε ενεργοί. Mm-hmm. Θα πρέπει να απαντήσετε στο ερώτημα για ποιο λόγο κάνουμε σεξ. Οι περισσότεροι έχουν την... Αν ρωτήσεις τον περισσότερο κόσμο, θα σου πούνε για την ευχαρίστηση που παίρνεις από τον οργασμό. Δεν κάνουμε σεξ γι' αυτό. Αυτό είναι το extra bonus. Mm-hmm. Αλλά? Είναι μέσα στο hardware. Αν δεν το κάνεις, δεν αισθάνεσαι καλά. Είμαστε φτιαγμένοι έτσι ώστε πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε καλά. Mm-hmm. Όπως σε μια γυναίκα, για παράδειγμα, πρέπει να γίνει μητέρα για να γίνει καλά. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή είναι μέσα στο φτιάξιμο, αν δεν το κάνεις δεν είσαι καλά. Κάτι πάει στραβά στη ζωή. Είναι μία από τις απαραίτητες φυσιολογικές λειτουργίες για την ύπαρξη του οργανισμού μας. Είναι τάσεις mm-hmm. τις οποίες για να αισθάνεσαι καλά θα πρέπει να τις ικανοποιήσεις. Άρα λοιπόν δεν έχει ηλικία, θέλετε δεν να έχει μου πείτε. Ενεργή είναι σε όλες πλέον τις ηλικίες. Βεβαίως, ναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι έχω χάσει το ενδιαφέρον για το σεξ. Έχει χάσει το ενδιαφέρον του για τη ζωή. Έχει χάσει πλέον το ενδιαφέρον του να ικανοποιήσει τις πραγματικές του ανάγκες, mm-hmm. αυτές που θα τον κάνουν να αισθάνεται καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αφορά δηλαδή η ρομποτική χειρουργική μόνο τους άνδρες? Όχι φυσικά. Mm-hmm. Αφορά όλες τις παθήσεις του ρομποτικού. Για παράδειγμα, το 30% των αρρώστων που έχουν καρκίνο της κύστης είναι γυναίκες. Για τον καρκίνο του νεφρού, για παράδειγμα, δεν υπάρχει φύλο. Κατά συνέπεια, δεν είναι τεχνική η οποία αφορά ένα συγκεκριμένο φύλο. Αφορά παθήσεις. Mm-hmm. Και είναι ο καρκίνος του προστάτη, επειδή ουσιαστικά είναι τα περισσότερα περιστατικά, είναι ο εντοπισμένος καρκίνος του νεφρού. Το 70% του καρκίνου του νεφρού πλέον διαγνώστηκε σε μικρό μέγεθος και μπορούν να αφαιρεθούν τοπικά, να γίνει δηλαδή μερική νεφρεκτομή. Και επίσης είναι και μεγάλες επεμβάσεις στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες ο καρκίνος της κύστος πλέον έγινε διθετικός και απειλεί με μεταστάσεις, mm-hmm. στις οποίες θα πρέπει να γίνει στους άντρες ολική και στο προστατικτομή και στις γυναίκες
πυλική εξεντεύωση, να αφαιρεθεί δηλαδή η κίστη μαζί με τα γυναικολογικά και τους λεμφαδένες της περιοχής. Σε αυτές τις μεγάλες επεμβάσεις παλιά συνοδευόταν από πάρα πολλές επιπλοκές και μεγάλη νοσιότητα. Πλέον με τα καινούργια εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα στον άρρωστο, αυτό που πραγματικά θέλουμε να πάρουμε, μειώνοντας και το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και το με τη χειρητική ταλαιπωρία, η οποία είναι ο πόνος, οι δυσκολίες της κινήσης και όλα αυτά τα οποία φαντάζεται ο καθένας από εμάς όταν προγραμματίζει μια επέμβαση. Όλα αυτά πλέον έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Και σε κάποιες επεμβάσεις, όπως είναι η μερική νεφρεκτομή, η ριζική προστατεκτομή, δεν τα βιώνεις ποτέ. Κάνεις την επέμβασή σου, την άλλη μέρα το μεσημέρι πας σπίτι σου, χωρίς να έχεις βιώσει όλη αυτή την ταλαιπωρία που φαντάζεσαι και ξέρεις. Μάλιστα. Και αφού δεν χρειάζεται και μετάγγιση αίματος, γίνονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει πάρα πολύ τον χειρουργό. Και αυτό το εισπράττει ο άρρωστος σαν αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και είναι η επέκταση του χεριού του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο αντικαταστάτης. Είναι η επέκταση του ίδιου του χειρουργού. Μπαίνεις μέσα στο χειρουργείο με τα χέρια σου και με τα μάτια σου. Μπαίνεις μέσα στο χειρουργικό σου πεδίο. Μάλιστα. Εντυπωσιακό αυτό. Ναι, εντυπωσιακό. Την πρώτη φορά που κάποιος θα επιχειρήσει να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι είναι και εντυπωσιακό και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα. Έφτασε η στιγμή να δούμε ένα βίντεο σχετικό με μία έρευνα που φαίνεται να συνδέει τους gamers με τη ρομποτική ιατρική. Όλοι όσοι θεωρούν πως το να παίζει κανείς video games είναι χάσιμο χρόνου, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Ιατρικής του Τέξας αποδεικνύει ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται παίζοντας ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με joystick είναι ακριβώς οι ίδιες που απαιτούνται για το χειρισμό των πιο προηγμένων μηχανημάτων ρομποτικής χειρουργικής. Ο επικεφαλής της έρευνας, Σάμι Κίλικ, δήλωσε ότι η ρομποτική χειρουργική έχει εφαρμοστεί στον ιατρικό τομέα πρόσφατα και οι περισσότεροι ιατροί δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Για το λόγο αυτό, έπρεπε να καταλήξουμε σε μία ιδέα πώς να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτές. Ο Κίλικ, εμπνευστής της διεξαγωγής αυτής της έρευνας, βλέποντας το γιο του να χειρίζεται με ευκολία έναν προσωμιωτή ρομποτικής ιατρικής σε κάποιο ιατρικό συνέδριο. Μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στη ρομποτική ιατρική, ανταγωνίστηκε μία ομάδα μαθητών αλλά και φοιτητών άλλων αντικειμένων σε μία σειρά από τεστ εξομοίωσης ρομποτικών επεμβάσεων. Η ομάδα του Κίλικ αξιολόγησε τους συμμετέχοντες σε 20 κατηγορίες δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της σταθερότητας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Για το χειρισμό του ρομποτικού προσωμιωτή, ένα εργαλείο εκπαίδευσης με χειριστήρα και για τα δύο χέρια έπρεπε να γίνουν πρώτα 32 διαφορετικά στάδια διδασκαλίας. Οι κινήσεις τους εμφανίζονταν σε μία οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Οι χειρουργικές ικανότητες των μαθητών, οι οποίοι παίζουν κατά μέσο όρο 2 ώρες video games την ημέρα, αλλά και των φοιτητών, οι οποίοι παίζουν κατά μέσο όρο 4 ώρες τη μέρα, φάνηκαν εισάξιες περίπου ίδιες, ίσως και καλύτερες, στην περίπτωση των μαθητών, από τις αντίστοιχες των φοιτητών του Πανεπιστημίου του Τέξας. Φυσικά, όταν δόθηκαν παραπλήσεις δοκιμές χωρίς τη βοήθεια του ρομπότ, οι φοιτητές της ιατρικής είχαν αναμφίβολα το πλεονέκτημα. Οι περισσότεροι ιατροί δεν διδάσκονται ρομποτική χειρουργική στις ιατρικές σχολές. Παρ' όλα αυτά, όταν βλέπουμε μαθητές με βελτιωμένες δεξιότητες στον συντονισμό χεριών και ματιών και στην αντίληψη χρόνου, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς να διδάξουμε καλύτερα αυτή τη νέα γενιά. Στην έρευνα σημειώνεται ότι οι επιπλέον 2 ώρες που ασχολούνται οι φοιτητές με τα video games σε σύγκριση με τους μαθητές δεν τους έδωσε κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα στη χρήση του προσωμιωτή. Αυτό οδήγησε τον Κίλικ στο συμπέρασμα ότι ίσως 2 ώρες την ημέρα να είναι αρκετός χρόνος για ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων. Μάλιστα, gamers λοιπόν οι γιατροί που ασχολούνται με τη ρομποτική ιατρική, έτσι με τα joysticks, αλλά με πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ναι. Εντυπωσιακά. Βέβαια, η έρευνα δεν έχει ξεκινήσει από τους gamers. Έχει ξεκινήσει και βασίστηκαν μάλλον αυτά τα μηχανήματα στους προσωμιωτές. Και οι πρώτοι προσωμιωτές ήταν προσωμιωτές πτήσεις από την πολεμική αεροπορία. Οπότε
ουσιαστικά η μεγάλη έρευνα είχε γίνει σε εκείνο το πεδίο. Mm-hmm. Κύριε Μπέκο, όταν κάποιος τώρα πάσχει από υπερπλασία του προστάτη, τι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές έχει? Η υπερπλασία του προστάτη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ειδικότητας. Mm-hmm. Ο άρρωστος εκείνος ο οποίος έχει απόλυτης ένδειξης επέμβασης, δηλαδή είναι ο άρρωστος εκείνος που θα του πει ο γιατρός ότι πρέπει να χειρουργηθείς τώρα, επειδή η χρόνια απόφραξη που έχει κάνει θα σου δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία σου, ή ο άρρωστος εκείνος ο οποίος έχει βαρεθεί τα συμπτώματά του και θα ζητήσει ο ίδιος να χειρουργηθεί από τον γιατρό του, έχει να επιλέξει ανάλογα, έχει να επιλέξει διαφόρους τρόπους αντιμετώπισης. Βέβαια, αυτό δεν είναι δουλειά του άρρωστου, αυτό είναι δουλειά του γιατρού. Εντάξει. Mm-hmm. Πάντως υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εκείνο το οποίο έχει επικρατήσει στις μέρες μας, γιατί έχει την καλύτερη αποτελεσματικότητα, με τη μικρότερη δυνατή νοσηρότητα, είναι ο προστάτης να χειρουργείται με τη λεγόμενη διουρηθρική μέθοδο. Mm-hmm. Ουσιαστικά με ένα οδοσκόπιο μπαίνουμε μέσα από την ουρήθρα στον προστάτη και αφαιρούμε τον προστάτη κόβοντας μικρά κομματάκια κάθε φορά, χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές ενέργειας, οι οποίες οι κυριότερες από αυτές είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, mm-hmm. το οποίο μπορεί να είναι είτε μονοπολικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε με αυτή τη μορφή τα τελευταία 25-30 χρόνια, είτε διπολικό ρεύμα. Είναι καινούργια εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε τα τελευταία 7-8 χρόνια, τα οποία έχουν επεκτείνει τις ενδείξεις της συγκεκριμένης τεχνικής σχεδόν ουσιαστικά σε όλους τους προστάτες. Ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προστάτη, γιατί παλιά λέγαμε ότι αν η μάζα του προστάτη που θα πρέπει να αφαιρεθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν γίνεται με αυτές τις τεχνικές και θα πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος με τομή. Mm-hmm. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Με τις καινούργιες μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, μπορούμε να χειρουργήσουμε ενδοσκοπικά οποιοδήποτε μέγεθος προστάτη. Άρα έχουμε λύσει κάποια προβλήματα. Και η τρίτη μορφή ενέργειας είναι η φωτεινή ενέργεια, τα λέιζερ, mm-hmm. τα οποία επίσης τα χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση της καλοήθησης υπερπλασίας του προστάτη. Έχουν μια ιστορία που τους πάνω από 20 χρόνια και τα λέιζερ, με αρκετούς περιορισμούς και προβλήματα, τα οποία όσο περνά και εγώ σκληνώνται. Παρ' όλα αυτά, για κάποιους αρρώστους είναι η μοναδική λύση, όπως για αρρώστους οι οποίοι έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας και χρειάζεται να παίρνουν αντιπαικτικά τα οποία δεν μπορούμε να τα κόψουμε πριν το χειρουργείο. Είναι ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούν από τα συμπτώματά τους. Οπότε έχουμε πλέον εργαλεία στα χέρια μας, με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους ασθενείς ενδοσκοπικά, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να υποβληθεί σε μια ανοιχτή επέμβαση, η οποία έχει μεγάλο χρόνο νοσηλείας. Ειδικά η απλή προστατεκτομή είναι ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον άρρωστο, με πολλές μέρες νοσηλείας, με δυσάρεστη νοσηλεία όσον αφορά τα συμπτώματα, τα μεταχειρητικά και με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Εκείνο το οποίο είναι βασικό και θα πρέπει να ξέρουν οι άρρωστοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία θα πρέπει ο γιατρός φυσικά να τα έχει δίπλα του και ανάλογα με τον άρρωστο, mm-hmm. με το τι έχει να αντιμετωπίσει, θα του προτείνει ποιο από τα εργαλεία είναι το πλέον κατάλληλο πλέον για αυτό. Κατάλληλο. Mm-hmm. Θα εξατομικεύσει και ανάλογα με το πρόβλημα. Εξατομικεύσει. Τώρα εξαρτάται με ποιον μιλάει. Mm-hmm. Συνήθως κάποιος ο οποίος θα χειρουργηθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο που δεν τον ενδιαφέρει το κόστος, δεν την κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Συνήθως, αν επαφηθεί σε κάποιο ουρολόγο ιδιώτη που θα επιβαρυνθεί με το κόστος χρήσης των εργαλείων, μόνο τότε συνήθως ο ουρολόγος εξηγεί στον άρρωστο ποια είναι τα διαφορετικά εργαλεία που έχει στα χέρια του και θα ήθελε να χρησιμοποιήσει, επειδή έχουν διαφορετικό κόστος του καθένα mm-hmm. στη χρήση του και θα πρέπει να εξηγεί στον άρρωστο για ποιο λόγο θα πληρώσει κάτι παραπάνω ή όχι. Μάλιστα. Και να του εξηγήσει και το τι αποτέλεσμα θα περιμένει, ποια θα είναι τα πλήν και εκείνο τα υπέρ και τα κατά. Το οποίο είναι βασικό είναι ότι όλοι πλέον οι άρρωστοι χειρουργούνται ενδοσκοπικά. Mm-hmm. Πολύ βασικό αυτό. Όσον αφορά τώρα στις πέτρες στο νεφρό, έχουμε ακούσει για λιθοτριψίες που πρέπει να διαλυθούν οι πέτρες. Έχουμε ακούσει κάτι
με ποιο τρόπο γίνεται πλέον, υπάρχει κάτι έτσι επαναστατικό, κάτι καινούριο? Επαναστατικό και καινούριο όχι. Mm-hmm. Έχουμε όμως τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, τα έχουμε στις λεγόμενες καινούργιες εκδόσεις τους. Δηλαδή? Εκείνο το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρησιμοποιούμε πλέον φωτεινή ενέργεια για να σπάσουμε τις πέτρες χειρουργικά. Τα λέζερ που λέει ο κόσμος. Mm-hmm. Τα οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά εργαλεία για αυτή τη δουλειά και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε πάρα πολύ μικρές διαμέτρους. Και όσο μικραίνουν οι οπτικές ίνες, όσο μικραίνουν οι λιτοτρύπτες που χρησιμοποιούμε, μικραίνουν και τα ενδοσκοπικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να φτάσουμε μέχρι την πέτρα. Κατά συνέπεια, πάλι χρησιμοποιούμε κυστεροσκόπια, ουρητηροσκόπια και νεφροσκόπια για να αντιμετωπίσουμε τις λιθιάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λεγόμενη εξωσωματική λιθοτρυψία. Η εξωσωματική λιθοτρυψία είναι ένα μηχάνημα το οποίο χτυπάει την πέτρα απ' έξω, χωρίς καμία επέμβαση. Σε περιπτώσεις εκείνες τις οποίες... Αυτό είναι επαναστατικό, κύριε Μπέκο. Είναι κάτι τουλάχιστον είναι που τεχνολογία σε εμάς... των τελευταίων 20 ετών. Οπότε θεωρούμε ότι οι περισσότεροι άγωστοι που έχουν πρόβλημα λιθίασης γνωρίζουν και την ύπαρξή του και ξέρουν πώς θα αντιμετωπιστούν. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά είναι και η πρώτη επιλογή για όλους τους αγώστους που έχουν πέτρες και ίσως τα νεφρά τους. Mm-hmm. Σε περιπτώσεις εκείνες τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε εξωσωματική λιθοτρυψία, είτε λόγω της θέσης της πέτρας, είτε λόγω του μεγέθους της πέτρας, είτε λόγω της σύστασης, αν είναι πάρα πολύ σκληρή για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ μαλακή, που δεν μπορεί να τη σπάσει ο εξωσωματικός λιθοτρύπτης, θα πρέπει ο άγωστος να χειρουργηθεί. Εκείνο που ισχύει σήμερα είναι ότι πλέον δεν χειρουργούμε κανέναν με το μη. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται ποτέ πολύ βασικό να κάνουμε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση για να αφαιρέσουμε λίθο από το οροπητικό. Mm-hmm. Για τους λίθους του ανώτερου οροπητικού, ανάλογα με το μέγεθός τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδρεμική λιθοτρυψία. Ουσιαστικά κάνουμε ένα τρακ από την πλάτη του αγώστου, ένα κανάλι με το οποίο φτάνουμε μέσα στο νεφρό, χρησιμοποιώντας εργαλεία που λέγονται νεφροσκόπια. Φτάνουμε μέχρι την πέτρα, τη σπάμε και τη βγάζουμε. Εκείνο που αλλάζει είναι στο μέγεθος από τα νεφροσκόπια. Παλιά έπρεπε να γίνει ένα μεγάλο τρακ με μεγάλη διάμετρο, το οποίο είχε προβλήματα κυρίως με αιμορραγίες από το νεφρό. Πλέον δεν τα χρησιμοποιούμε καν αυτά τα νεφροσκόπια, χρησιμοποιούμε τα μίνι νεφροσκόπια. Και πάρα πολύ πρόσφατα χρησιμοποιούμε τα ούλτρα μίνι νεφροσκόπια, τα οποία πραγματικά οι οπτικοί έχουν το μέγεθος της τρίχας. Είναι πραγματικά θαύματα της μοντέρνας τεχνολογίας, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τον άγωστο, σαν θαύματα, λόγω του πάρα πολύ μικρού, της πάρα πολύ μικρής επιβάρυνσης από το χειρουργείο. Μάλιστα. Θεαματικά όλα αυτά που μας λέτε, τουλάχιστον σε εμάς που δεν τα έχουμε βιώσει και τα ακούμε, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Λύστε μου μια απορία λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Μπέκο. Η ουρηθροσκόπηση, αν τη λέω σωστά, έχει να κάνει με θεραπεία ή με διάγνωση ή και τα δύο μαζί? Βασικά όταν λέμε ουρηθροσκόπηση είναι διαγνωστική επέμβαση. Mm-hmm. Συνήθως, παρόλο που πολλές από τις επεμβάσεις γίνονται με τα ίδια τα εργαλεία, συνήθως όταν είναι επεμβατική η πράξη αλλάζει και το όνομα. Τώρα, είναι μια επεμβατική διαγνωστική μέθοδος, με την οποία μέσω της ουρήθρας βάζουμε ένα ενδοσκόπιο μέσα στην κίστη για να δούμε το εσωτερικό της. Πότε χρειάζεται να το κάνουμε αυτό? Συνήθως χρειάζεται να το κάνουμε στους επιφανειακούς όγκους της κίστης, στους οποίους δεν μπορούμε να τους δούμε με άλλες μη επεμβατικές μεθόδους. Δεν φαίνονται καλά δηλαδή ούτε στην αξονική, ούτε στον υπέρηχο, ούτε στη μαγνητική. Κατά συνέπεια, ο μόνος τρόπος για τη διάγνωση, αλλά πιο συχνά για την παρακολούθηση των αγώστων επιφανειακούς όγκους της κίστης, η μόνη αποτελεσματική διαγνωστική μέθοδος είναι η λεγόμενη κυστεροουρηθροσκόπηση. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, αν βρεθεί κάτι, μπορεί άμεσα να λυθεί κιόλας την ώρα που γίνεται η διάγνωση? Κάτι σαν τη γαστροσκόπηση, ας πούμε, λέμε τώρα, που θα μπορούσε ίσως με το ίδιο εργαλείο να αφαιρεθεί κάτι ναι, που θα βρεθεί. Με το ίδιο εργαλείο μπορούμε να αφαιρέσουμε τους όγκους της κίστης
μπορούμε να αφαιρέσουμε τις πέτρες της κύστης και να αντιμετωπίσουμε πολλές από τις παθολογίες της κύστης. Μάλιστα. Και να υποθέσω ότι για όλα αυτά τα μηχανήματα πλέον που μιλάμε είναι σε μίνι μορφή. Ναι. Τα περισσότερα από αυτά μπορούν να μπουν μέσα από την ουρήθρα στην κύστη χωρίς να χρειάζεται ο άρρωστος αναισθησία, χωρίς να χρειάζεται καν παυσίπονα. Δεν είναι όπως τη γαστροσκόπηση που θα πρέπει να πάρεις κάποιο ισχυρό παυσίπονο για να μπορέσει να την ανεχθείς. Μια κυστεροειθροσκόπηση με εύκαμπτο κυστεροσκόπιο μπορεί να γίνει απλά με μια τοπική αναισθησία. Μάλιστα. Εντυπωσιακά που σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να περιμένουμε ακόμη περισσότερα. Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, περιμένουμε λοιπόν... πάρα πολλά πράγματα, αλλά και άλλα. Το καλό είναι ότι τα καλύτερα από αυτά έχουν ήδη έρθει και είναι εδώ. Mm-hmm. Και είναι μέσα στη ρουτίνα μας. Δεν είναι, όλα αυτά για τα οποία συζητήσαμε δεν είναι πράγματα τα οποία ξεκινάνε τώρα και θα τα κάνουμε και... Στο μέλλον θα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε σήμερα στους αγώστους με προβλήματα ουρολογικά. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι είναι πολλά, είναι πολλές οι επιλογές. Κύριε Μπέκο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαρίστηση δικιά μου. Σας ευχαριστώ. Ο χειρουργός ουρολόγος της νέας εποχής οφείλει όχι μόνο να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να εφαρμόζει τις τεχνολογίες, αλλά και να προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς του να κατανοούν τη φύση της παθήσεώς του και τις πιθανές θεραπείες που μπορούν ανά περίπτωση να εφαρμοστούν, όπως είδατε, όπως ακούσατε στη σημερινή μας εκπομπή. Με αυτόν τον τρόπο, η σχέση γιατρού-ασθενούς μπαίνει σε μία νέα βάση, αφού ο ασθενής γνωρίζει από πριν όχι μόνο την πάθησή του, αλλά και τη θεραπεία της. Και έτσι γίνεται συμμέτοχος στη λύση του προβλήματός του. Όσο για την εξέλιξη της επιστήμης, δεν σταματά ποτέ. Γεια σας.